Αν μπορώ. Σας δίνω χώρο να οργανώσετε σκέψεις, να μας πείτε εσείς τι θέλετε. Όπως έκανα και στον κύριο Τσούτσου. Καταρχήν, να τα πάρουμε με μια σειρά. Όχι όπως τα είπε, αλλά πώς ξεκίνησε. Το πρώτο θέμα είναι ότι το ζήτημα από το καλοκαίρι που ανακοινήθηκε δεν ανακοινήθηκε με πρωτοβουλία καμιά ΟΗΕΛΕ και κανενός κουρουτού. Το θέμα ξαναβγήκε στη δημοσιότητα από άρθρο κάποιου δημοσιογράφου Μουρούτη, που από ό,τι εκ των υστέρων μάθαμε όλοι ήταν συνεργάτης, είναι συνεργάτης του κ. Σαμαρά, έτσι, το οποίο ήρθε ως αποτέλεσμα, ως απάντηση σε κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε όλο το θέμα. Σε αυτό το άρθρο είναι στη διάθεση όλων και στο διαδίκτυο. Ακούστηκαν τα ίδια ψέματα που ακούστηκαν σήμερα ή αντίστοιχα. Και κυλιδώθηκε, σπηλώθηκε το όνομα της Φόφης, έτσι, με τέτοια φοβερά ψέματα που δεν ισχύουν. Όπως. Να τα πάρουμε με τη σειρά, ναι. Αν θέλετε. Βεβαίως. Το πρώτο είναι ότι η απόλυση της Φόφης Μπουλούτα από το κολέγιο ήταν ανετιολόγητη, έτσι, όταν της κοινοποιήθηκε. Δεν είχε αιτιολογία. Το δεύτερο είναι ότι κινήθηκε η Φόφη απέναντι σε αυτό, ζητώντας από το δικαστήριο να κρίνει καταχρηστική την απόλυσή της. Έτσι, το δικαστήριο όχι απλώς δεν τοποθετήθηκε στο θέμα της ανεπάρκειας, έτσι, ούτε επίσης τοποθετήθηκε στο θέμα της αντιγραφής, δεν τα εξέτασε καν. Εντάξει. Το δικαστήριο πήρε απόφαση στηριζόμενο στην απόφαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του ΚΙΣΔΕ. Ναι. Το ΚΙΣΔΕ όταν συνεδρίασε ήταν με αλλοιωμένη σύνθεση, γιατί είχαν με αίτημα του κολεγίου απορρίψει τη συμμετοχή των αιρετών, άρα αλλοιώθηκε η σύνθεσή του. Η σύνθεσή του αποτελούνταν μόνο από διορισμένους, έτσι, αυτούς που προέβλεπε η σύνθεσή του, αλλά μόνο από αυτούς, και οι οποίοι αυτοί αρνήθηκαν να εξετάσουν το αίτημα της καταχρηστικότητας. Επομένως, το δικαστήριο κινήθηκε με βάση την απόφαση του ΚΙΣΔΕ και έκρινε ότι δεν υπήρχε καταχρηστικότητα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν υπάρχει πουθενά στα πρακτικά της δίκης κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ανεπάρκεια. Δεν υπήρχε καν έκκληση ή από τη μεριά της, των δικηγόρων του κολεγίου να κινηθεί θέμα ανεπάρκειας και φυσικά ούτε το θέμα της αντιγραφής. Στο δικαστήριο είχε ζητηθεί να εμφανιστεί το γραπτό που δεν εμφανίστηκε σχεδόν ποτέ. Με το σημειωμένο, ας πούμε, από την Φόφη γραπτό. Ναι. Λοιπόν, επίσης, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή αναφέρθηκε και αυτός ο κύριος Τσούτσιας σε μια επιστολή, σε ένα έγγραφο μάλλον, συγγνώμη, το οποίο προηγήθηκε της απόλυσης, αυτό ποτέ δεν υπήρξε. Ποτέ δεν υπήρξε, και αν είχε υπάρξει θα το προσκόμιζαν στο δικαστήριο και ποτέ δεν το προσκόμιζαν στο δικαστήριο. Έτσι, και αν εμφανιστεί τώρα καταλαβαίνετε τι έγγραφο θα είναι αυτό. Ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ποτέ δεν εμφανίστηκε στη Φόφη, ποτέ δεν εμφανίστηκε μπροστά σε εμάς, στην οικογένειά της. Έτσι. Και τέλος, να πω και το εξής, γιατί αναφέρθηκε και ότι ως επιβεβαίωση της πλευράς, θα το πούμε, Σαμαρά, ότι η Φόφη δεν έκανε έφεση. Πραγματικά δεν έκανε έφεση η Φόφη, γιατί ήταν σε ένα καθεστώς ομοιρίας για 4 χρόνια. Δεν μπορούσε, δεν είχε το δικαίωμα να εργαστεί αλλού, γιατί εκκρεμούσε το δικαστήριο. Έτσι. Πλέον δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μην εργαστεί και για να εργαστεί έπρεπε να αποδεχθεί την απόλυση και να μπορέσει να κάνει τα χαρτιά της, να δουλέψει ως αναπληρώτρια, όπως και έγινε δηλαδή, και μάλιστα την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, ήταν σε ένα καθεστώς ομοιρίας και αναγκάστηκε να υποχωρήσει αυτό. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν έκανε έφεση. Έχετε ολοκληρώσει, να σας θέσω ένα ερώτημα. Βεβαίως. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σπυρόπουλε, πρώτον, αν το κολέγιο ήξερε το πρόβλημα υγείας της Μπουρούτα. Ναι. Μάλιστα. Τα όποια προβλήματα υγείας είχε, τα ήξερε, βέβαια. Μάλιστα. Δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω αν η απόλυση, κατά τη δική σας άποψη, την άποψη της οικογένειας,
σχετίζεται πλήρως με το περιστατικό της αντιγραφής ή ήταν άλλοι λόγοι, όπως είπε ο κ. Τσούτσιας, που οδήγησαν στην απομάκρυνση, στην απόλυση, για να είμαι πιο ακριβής, της καθηγήτρια. Στην απόλυση. Ήταν απόλυση δηλωμένη, ανετιολόγητη. Κοιτάξτε, αν υπήρχε οποιοδήποτε άλλος λόγος ανεπάρκειας ή προάλλων προβλημάτων σχέσεων με το σχολείο ή σχέσεων με μαθητές, το λογικό θα ήταν να αναγράφονταν στην απόλυση ή να παρουσιαζόταν αντίστοιχο έγγραφο. Πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και ένα τελευταίο, κύριε Σπυρόπουλε, πόσο απήχε η ημερομηνία της απόλυσης από το περιστατικό? Ένα μήνα, πέντε χρόνια, δύο χρόνια. Πολύ, ήταν πολύ σύντομο. Δηλαδή, στις εξετάσεις του Ιουνίου έγινε το περιστατικό. Λιγότερο από ένα μήνα μετά, αν θυμάμαι. Τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες. Λιγότερο από ένα μήνα μετά της ανακοινώθηκε η απόλυση. Στο άμεσο. Πολύ άμεσο, σε απόσταση ενός μηνός περίπου. Και ένα τελευταίο. Στο κομμάτι της συκοφαντικής δυσφήμισης και του. Καλά, εντάξει, εμάς μας κατηγορήσει ο Κριστίσιο ότι κάναμε κακό ρεπορτάζ. Δεν είναι κάτι αυτό που. Ναι. Έχει δικαίωμα να το πει έτσι κι αλλιώς. Εσείς κρίνετε ότι αυτό που έχετε δει από εδώ μέχρι στιγμής έχει αλλοιώσει την αλήθεια σε αυτά που εσείς έχετε ζήσει στην οικογένειά σας? Στο δικό σας ρεπορτάζ? Ναι, στη δικιά μας. Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε κάτι να πείτε, έχετε το χρόνο. Αλλιώς θα σας αποχαιρετήσω. Όχι, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Το τελευταίο, γιατί από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Αλλά δεν μπόρεσα. Αυτό που κάνουμε σήμερα για μας είναι μια υπέρβαση που βγήκαμε, γιατί δεν βγαίνω μόνος μου, εκπροσωπώ την αδερφή της. Είναι μια υπέρβαση γιατί εξ αρχής και ήδη από το καλοκαίρι που έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα άθλια που γράφονται για τον άνθρωπό μας, προσπαθούμε να απαντήσουμε, αλλά δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση αυτό το πράγμα να πάρει την έκταση που έχει πάρει, να γίνει ας πούμε τροφή. Το κατάλαβα κιόλας. Αυτό το πράγμα έχει κλείσει με τον πιο κακό τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε σε δημόσια τοποθέτηση. Και ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή ξέραμε και παρακολουθούσαμε την εκπομπή σας, μας έφερε ας πούμε μέχρι πάνω από το λαιμό, ας πούμε, πάνω από το κεφάλι, την αγανάκτησή μας, αυτά που ακούσαμε. Και αυτό ήταν ο μόνος λόγος. Ήταν μια αντίδρασή μας εν θερμό, ας το πω έτσι, και μας έκανε να παραβούμε αυτόν τον κανόνα που δεν θέλαμε να δώσουμε δημοσιότητα στο θέμα. Εντάξει, στη δημόσια τηλεόραση μιλήσατε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, έχετε όλες τις απόψεις, έχετε όλη την εικόνα. Έχουμε και εμείς άποψη για το τι έχει συμβεί, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής βεβαίως της Ενώσης Κεντρών, είναι μαζί μας.